Ο Άγγελος Λίγκας, ο φωτογράφος που ξημεροβραδιαζόταν για μια φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη είτε σε κρύο είτε σε ζέστη, είτε πρωί είτε βράδυ, για πρώτη φορά μιλά στο uweekly.gr και αποκαλύπτει το περιστατικό με την κομμότρια που στο παρελθόν πρόδωσε την εγκυμοσύνη της στη μικρή Μαρίνα από το Ματέο Παντζόπουλο. Αίσθηση προκάλεσε η είδηση πως η Ελένη Μενεγάκη περιμένει το τέταρτο παιδί της στα 45 και πρώτο στο γάμο της με το Μάκη Παντζόπουλο. Οι υποψίες βέβαια είχαν ξεκινήσει από τις επισκέψεις σε γυναικολόγο στην Κηφισιά και φυσικά η αποκάλυψη ήρθε με τις πρώτες φωτογραφίες της με ξεκούμποτο το πάνω κουμπί στο παντελόνι της. Πέναντι ήταν ένα κομμωτήριο, από που βγήκε μία κυρία να καπνίσει και μου λέει αν φωτογραφίσετε την κυρία Μενεγάκη μπροστά στο μαγαζί μου, θα σας πω που ήταν. Γελάσαμε. Της είπα πως έτσι θα γίνει και μου αποκάλυψε ότι επισκέπτεται τον γυναικολόγο της, τον Γιώργο Σταματίου, λέει ο Άγγελος Λίγκας και συνεχίζει, όταν πήγα σπίτι κοιτούσα τις φωτογραφίες και είδα πως είχε ξεκούμποτο το παντελόνι της, που σκέφτηκα ότι θα την πίεζε και φορούσε ένα φυλαχτό, που σκέφτηκα ότι θα της είχε δώσει ο πνευματικός της, ο γέροντας Ευδόκιμος. Τελικά αποδείχτηκε πως είναι έγκυος. Thank you.